Πάμε τώρα και στην τελευταία πολιτική συζήτηση για απόψε με τον υποψήφιο βουλευτή στη δεύτερη περιφέρεια της Αθήνας, στο δυτικό τομέα, με το Μέρα 25, τον κύριο Κρήτονα Αρσένη, και τον υποψήφιο βουλευτή στο δυτικό τομέα επίσης της Β' Αθηνών, με το ΚΚΕ Μη Λάμδα, τον κύριο Κώστα Μπεκιάρη. Καλησπέρα και στους δυο σας. Καλησπέρα. Λοιπόν, καταρχάς, έχετε το κοινό ότι πολιτεύεστε στην ίδια περιφέρεια, μια περιφέρεια η οποία έχει τα δικά της προβλήματα. Όμως, πριν πάμε σε αυτό, θέλω να σας ρωτήσω και ερώτηση απευθύνεται και στους δύο. Από τη στιγμή που προέρχεστε από κόμματα της εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς και έδειξαν και οι ευρωεκλογές ότι υπάρχει μια κινητικότητα, πώς και δεν αναπτύχθηκε κάποια συζήτηση μιας ευρύτερης συμπαράταξης, ούτως ώστε να υπάρξουν περισσότερες πιθανότητες κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης. Κύριε Αρσένη. Ναι, το ΜΕΡΑ25 έχει μια ξεκάθαρη θέση ότι έχει, το πρόγραμμά του είναι δημόσιο εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και όποιος συμφωνεί με αυτό το πρόγραμμα μπορεί να έρθει και να μπει και 10 και 100 και 1000 άτομα να έρθουν για να ενταχθούν στο ΜΕΡΑ25. Εντάξει, αυτό κάπως ηγεμονικό ακούγεται. Θέλω να πω, το θέμα είναι να γίνει μια συζήτηση. Αυτό κάπως έτσι δεν συζητούν τα κόμματα για να φτιάξουν μια συμπαράταξη. Η άποψη στο ΜΕΡΑ25 είναι ότι το φαινόμενο που είχαμε δει στο ΣΥΡΙΖΑ με τα διάφορα, τις διάφορες ομάδες μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, τελικά δεν οδήγησε σε αληθινές πολιτικές, δεν οδήγησε σε αληθινή συζήτηση. Υπήρχαν μάχες χαρακομμάτων και αυτές οι μάχες δεν νομίζω ότι βοήθησαν τελικά να υπάρχει ένα καλό αποτέλεσμα. Οπότε θεωρούμε ότι υπάρχει ένα πρόγραμμα το οποίο είναι διαμορφώσιμο. Ναι. Όποιος μπει μέσα, συμμετέχει στην ψηφοφορία διαμόρφωση του προγράμματος. Απλά δεν θεωρούμε ότι είναι σωστό να υπάρχουν φατριές μέσα σε ένα κόμμα. Υπάρχει ένα θεσμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο λαμβάνονται οι αποφάσεις. Όποιος θέλει μπαίνει, είναι ανοιχτό και συναποφασίζει. Μάλιστα. Κύριε Μπεκιάρη, η ίδια ερώτηση και για εσάς, με την προστίκη, αν θέλετε βεβαίως να το σχολιάσετε, ότι έπειτα από 7 χρόνια εσείς προχωρήσατε και σε άλλο ένα, ας πούμε, λιγότερο, σε μια άλλη λιγότερο ενωτική κίνηση, καθώς υπήρξε ένα διαζύγιο με το Μη Λάμδα ΚΚΕ. Σωστά. Ναι, σωστά. Πάντως διαζύγιο δεν υπήρξε. Δηλαδή, με το Μη Λάμδα ΚΚΕ είχαμε μία συνεργασία και συνεχίζουμε να έχουμε στα πλαίσια της λαϊκής αντίστασης αριστερής αντιπεριαλιστικής συνεργασίας, η οποία είναι ένα κοινό με τοπικό σχήμα που συνεχίζει να υπάρχει και να δραστηριοποιείται σε όλη την Ελλάδα. Αυτό ο λόγος που μας οδήγησε στο να μην κατέβουμε από κοινού σε αυτές τις εκλογές είναι ακριβώς διότι σε κάποια ζητήματα, σοβαρά ζητήματα, τα οποία κρίνονται αυτή την περίοδο και πάνω στα οποία αναπτύσσεται μια ολόκληρη συζήτηση, υπήρξαν σοβαρές διαφωνίες, οι οποίες θεωρούμε ότι δεν θα μας επέτρεπαν να αναπτύξουμε την άποψη που έχουμε και το πρόταγμα, την προοπτική την οποία εμείς θέλουμε να αναδείξουμε για τον ελληνικό λαό και το κομμουνιστικό κίνημα, στην συγκεκριμένη περίοδο που θεωρούμε και κρίσιμη. Από εκεί και πέρα, ναι, οι διαφωνίες συνεχίζουν να υπάρχουν και με άλλες πολιτικές οργανώσεις της εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν μπορεί να υπάρξει συνεργασία στα πλαίσια της δράσης μέσα στο κίνημα, κάτι το οποίο και το παλεύουμε, ναι, κάτι το οποίο θα συνεχίσουμε να το παλεύουμε και το οποίο θεωρούμε ότι δεν πρέπει να, αν θέλετε, να θυσιαστεί στη βάση μιας πρόσχερης, μιας προσωρινής και βιαστικής εκλογικής συγκόλησης, ναι, χάριν των όποιων εκλογικών αποτελεσμάτων είδαμε να διαμορφώνονται σε ευρωεκλογές ή θα δούμε να διαμορφώνονται, ας πούμε, το επόμενο διάστημα. Η σημασία για μας, το σημαντικό μήνυμα που πρέπει να στείλουμε απέναντι στο λαό και πρέπει να λάβει ο λαός σε αυτή τη συγκυρία, δεν είναι το ποιον θα ψηφίσει για να του σώσει τη ζωή. Δεν πρέπει να είναι η αναζήτηση νέων αυταπατών και η αναζήτηση νέων σωτήρων. Πολλοί από αυτούς συνεχίζουν να πλασάρονται ως τέτοιοι. Σημασία έχει ο λαός να καταλάβει τη δύναμή του και να διαπιστώσει ότι η λύση δεν βρίσκεται στο να αναζητήσει νέες αυταπάτες, αλλά βρίσκεται στο να αναζητήσει τη δύναμή του, την οργανωμένη μαζική πάλη. Αυτό έχει σημασία και εκεί θα συνεχίσουμε να προωθούμε την κοινή δράση με τις άλλες δυνάμεις της αριστεράς και του εξοκοινοβουλίου. Άρα ουσιαστικά το ΚΚΕ Μη Λάμδα έχει περισσότερο το βλέμμα στραμμένο στην κοινή δράση, στην δυναμική αντιπολίτευση, αυτό που λέμε τέλος πάντων με όρους, με τους κλασικούς όρους, κίνημα, παρά στο κοινοβούλιο, σωστά?
Ακριβώς. Θεωρούμε ότι η πιο σημαντική δράση εκεί όπου πρέπει ο λαός να αναζητήσει τη διέξοδο και την προοπτική του, ναι, είναι μέσα στην ανάπτυξη των δικών του αγώνων. Mm-hmm. Όταν οι αγώνες αυτοί ξεδιπλώθηκαν, τότε ο λαός αυτός κέρδισε. Κέρδισε κατακτήσεις, κέρδισε δικαιώματα. Όταν αυτοί οι αγώνες ανεστάλησαν, όταν αυτοί οι αγώνες υποχώρησαν, όταν κυριάρχησαν αυταπάτες κοινοβουλευτικές, mm-hmm, τότε ο λαός βγήκε χαμένος. Και αυτό το βλέπουμε τα τελευταία 7 χρόνια, από το Φλεβάρι του 12 μέχρι σήμερα, όπου αυτές οι αυταπάτες καλλιεργήθηκαν με πάρα πολύ έντονο και μαζικό τρόπο, ναι, από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και από την υπόλοιπη αριστερά. Τις είδαμε να κορυφώνονται στις προηγούμενες ευρωεκλογές. Δεν ξέρω αν θυμάστε το σύνθημα του ΣΥΡΙΖΑ στις προηγούμενες ευρωεκλογές. 25 ψηφίζουμε, 26 ναι, φεύγουν. Ναι. Όχι μόνο δεν έφυγαν 5 χρόνια μετά, αλλά είναι ακόμη εδώ, είναι ακόμη ισχυροί και καθορίζουν τις τύχες και την προοπτική αυτού εδώ του τόπου. Mm-hmm. Καθορίζουν το πολιτικό σκηνικό, καθορίζουν τις πολιτικές δυνάμεις, οι οποίες και οι δύο, και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία, ομνύουν στις πολιτικές οι οποίες οδήγησαν εδώ τον ελληνικό λαό και την εργατική τάξη αυτής της χώρας. Mm-hmm. Με αυτή την έννοια θεωρούμε, ναι, ότι το βασικό διακύβευμα για τον ελληνικό λαό δεν είναι να αναζητήσει σωτήρα, δεν είναι να πιστέψει στις νέες αυταπάτες. Είναι να αναζητήσει την οργανωμένη συλλογική πάλη. Mm-hmm. Και αυτό το λέω γιατί, ακούγοντας κανείς τις διακηρύξεις των δύο διεκδικητών της κυβέρνησης, δηλαδή του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου Μητσοτάκη, mm-hmm, αυτό που διαπιστώνει είναι ότι, αν μη τι άλλο, αυτή εδώ η χώρα έχει τη δυνατότητα να αναπτυχθεί, mm-hmm, σε έναν υπέρμετρα σημαντικό βαθμό, την ώρα που η Γαλλία κλονίζεται από τις κινητοποιήσεις εκατοντάδων χιλιάδων λαού, ναι, την ώρα που η κρίση, mm-hmm, η καπιταλιστική κρίση συνεχίζει να σωβεί και τα ίδια τα υπεριαλιστικά επιτελεία λένε ότι κοιτάξτε να δείτε, η επόμενη φούσκα όπου να είναι θα σκάσει και το σημαντικό είναι να μπορέσουμε να την προλάβουμε, ναι, εάν μπορούν να την προλάβουν, mm-hmm, ενώ εδώ στη χώρα μας βλέπουμε ότι τα κηρύγματα, οι διακηρύξεις περί ανάπτυξης, περί βιώσιμης ή δίκαιης ανάπτυξης, mm-hmm, είναι καθημερινά. Μάλιστα. Πώς είναι μια να γίνει αυτό? Άνω τελεία, για να πάμε και στον κύριο Αρσένη. Ψηφίζοντας ένας πολίτης Μέρα 25, τι να προσδοκά, γιατί να το ψηφίσει? Καταρχήν να συμφωνήσω ότι όντως το στοίχημα δεν είναι να υπάρχει μια αυταπάτη ενός σωτήρα. Mm-hmm. Όντως η μάχη είναι, εγώ θα συμπληρώσω και μέσα μας, δηλαδή και να ξεκαθαρίσουμε τη δικιά μας θέση μέσα μας, αλλά και στη κοινωνία. Και αυτός είναι ο δρόμος. Κανένας ουδής αναμάρτητος, αυτοί που πρέπει να λάβουμε τις επιλογές μας κάθε φορά είμαστε εμείς, ανεξαρτήτως πλαισίου που βρισκόμαστε. Οπότε, Μέρα 25 γιατί να ψηφίσει κανείς σήμερα? Γιατί είναι μια ρεαλιστική λύση, μια ρεαλιστική ανυπακοή, mm-hmm, για την ακρίβεια, απέναντι σε αυτό που μας συμβαίνει και μας οδηγεί αυτή τη στιγμή με μαθηματική ακρίβεια στην εξαθλίωση. Έχουμε μέχρι το 2062, mm-hmm, δεμένα τα χέρια κάθε ελληνικής κυβέρνησης, mm-hmm, απέναντι στις μνημονιακές πολιτικές που έχουν συμφωνηθεί ως τώρα. Οποιαδήποτε πολιτική μέχρι το 2062, που όλοι μας θα είμαστε σε προχωρημένη ηλικία στην καλύτερη περίπτωση, και τα παιδιά μας θα είναι πάρα πολύ μεγάλη πλέον, θα είναι έτοιμα, ναι, να βγουν σιγά σιγά έξω από την... θα έχουν κάνει δικά τους παιδιά, θα έχουν, mm-hmm, προχωρήσει τη ζωή τους. Οπότε μέχρι το 2062 οποιαδήποτε πολιτική που έχει αποφασιστεί στα πλαίσια του Μνημονίου θα πρέπει για να αλλάξει, θα πρέπει να υπάρχει σύμφωνη γνώμη των δανειστών. Και την ίδια στιγμή που θα πρέπει να έχουμε τα πρωτογενή πλεονάσματα, που είναι αυτά τα τρομερά ποσά, το 2,2% μετά το 2022, ναι, μέχρι το 62, το 2,2% σε σημερινά νούμερα είναι γύρω στα 4-4,5 δισεκατομμύρια ευρώ που βγαίνουν από την κοινωνία. Την ίδια στιγμή που τα 3,5 που έχουμε αυτή τη στιγμή σαν πρωτογενές πλεονάσμα φτάνει, ναι, γύρω στο 7, με την υπερεπίταξη του στόχου από το ΣΥΡΙΖΑ αυτό πήγε στα 9,
Δηλαδή, η κοινωνική πολιτική που ξεκίνησε να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ με την υπερεπίτευξη των στόχων προέκυψε μέσα από επιπλέον αφέμαξη από την κοινωνία, επιπλέον λιτότητα. Απλώς ένας καλοπροέδρος θα έλεγε ότι μέσα σε όλο αυτό το ασφικτικό από τα πλεονάσματα δημοσιονομικό περιβάλλον και κάποιες κινήσεις ελάφρυνσης έγιναν και κάποιοι φόροι μειώθηκαν και υπάρχουν, έχουν νομοθετηθεί μειώσεις άλλων φόρων και είχαμε και μία αύξηση του κοινωνικού κράτους των επιδομάτων από τα 800 εκατομμύρια στα 3 δις. Φαντάζομαι δεν είναι αμεληταία και αυτά. Όχι, δεν είναι αμεληταία, όπως και η υγειονομική κάλυψη για όλους είναι κάτι το οποίο αναγνωρίζουμε στο ΣΥΡΙΖΑ. Αναγνωρίζουμε αρκετά πράγματα από τις προσπάθειες του ΣΥΡΙΖΑ. Διαφωνούμε με το μνημόνιο. Διαφωνούμε με όλες τις πολιτικές που ψηφίστηκαν μέχρι να φτάσουμε εδώ πέρα. Πάει όμως το μνημόνιο. Τελείωσε, δεν τελείωσε. Αυτό βλέπουμε, δεν τελείωσε. Γιατί όταν οι μνημονιακές αποφάσεις μας δεσμεύουν μέχρι το 2062, ναι. Το μνημόνιο είναι όλο μπροστά μας. Με αυτή την έννοια και σύμφωνο σταθερότητας υπάρχει που μας δεσμεύει. Μια χώρα που είναι σε μια ολοκλήρωση όπως είναι η ΟΝΕ, έχει κάποιες κατευθυντήρες γραμμές που πρέπει να πάνω στις ράγες αυτές να πατάει, έτσι δεν είναι? Οι συγκεκριμένες κατευθυντήρες γραμμές αφορούν μόνο την Ελλάδα από όλους τους 28. Δηλαδή δεν είναι κάποια άλλη χώρα, είναι ειδικά ένα κουστούμι για την Ελλάδα. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που εμείς λέμε είναι ότι η ευκαιρία, το ΜΕΡΑ25, ψήφος το ΜΕΡΑ25 είναι η μοναδική πιθανότητα στην ουσία να στερηθεί η Νέα Δημοκρατία την αυτοδυναμία. Ναι. Απέναντί μας εμείς έχουμε τη Νέα Δημοκρατία και τα αντιλαϊκά μέτρα που θα φέρει. Την ίδια στιγμή, το ΜΕΡΑ25 είναι το κόμμα, το κίνημα που μπορεί να ασκήσει πραγματικά αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία. Γιατί πραγματικά, ό,τι θετικό και αν έχει κάνει σε κάποια σημεία ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε το γεγονός ότι έχει ψηφίσει μια σε απομνημονικά μέτρα, αντίστοιχα από αυτά που θα φέρει ο κ. Μητσοτάκης. Και το ερώτημα είναι πώς θα σταθούν την επόμενη μέρα στη Βουλή οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να αντιπολιτευτούν αυτά τα αντιλαϊκά μέτρα που θα φέρει ο κ. Μητσοτάκης. Το ΜΕΡΑ25 μπορεί να το κάνει. Την ίδια στιγμή που νομίζω ότι όλοι θα συμφωνήσουμε ότι αυτό που έλειψε αυτό το διάστημα της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ήταν μια αριστερή αντιπολίτευση στο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος πήγαινε μέρα με την μέρα όλο και πιο δεξιά. Να κλείσουμε με εσάς, κύριε Μπεκιάρη, αν μπορείτε σύντομα για το ΚΚΕΜ Λάμδα. ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία είναι το ίδιο? ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία δεν είναι το ίδιο. Ωστόσο και οι δύο διεκδικούν ποιος θα είναι ο διαχειριστής της ίδιας πολιτικής. Ουσιαστικά ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία δεν μπορούν να κουνήσουν ούτε ρούπι από τις ράγες που έχουν χαρακτεί από τα ξένα ισχυρά κέντρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι σαφές για εμάς ότι και οι δυο τους την αμέσως επόμενη μέρα των εκλογών, όποιος και αν είναι στην κυβέρνηση, θα ασκήσει ακόμη χειρότερη πολιτική, η οποία θα φέρει ακόμη χειρότερες μέρες στον ελληνικό λαό. Με αυτή την έννοια, πέρα από τις όποιες διαφορές έχουν, πρέπει να γίνει ξεκάθαρο ότι κανείς τους δεν ασκεί αυτόνομη πολιτική. Κανείς τους δεν μπορεί να ξεφύγει από τα δεσμά της εξάρτησης, τα οποία υπηρετούν πιστά εδώ και πάρα πολλά χρόνια και στα οποία επίσης έδωσε όρκο πίστης πριν εκλεγεί στις προηγούμενες εκλογές με το ανήκομενο στη Δύση και ο κύριος Τσίπρας. Αυτόνομη πολιτική σημαίνει και αυτόνομο νόμισμα και εθνικό νόμισμα. Αυτόνομη πολιτική σημαίνει πολιτική η οποία θα υπηρετεί τα συμφέροντα του ελληνικού λαού, τα συμφέροντα της εργατικής τάξης. Αυτόνομη πολιτική σημαίνει μια πολιτική ανεξάρτητη από τα υπεριαλιστικά κέντρα, σημαίνει μια πολιτική χωρίς ξένες υπεριαλιστικές βάσεις στη χώρα μας, μια πολιτική η οποία δεν θα υπηρετεί τα αμερικανονατοϊκά συμφέροντα στην Ανατολική Μεσόγειο και στα Βαλκάνια, σημαίνει μια πολιτική την οποία δεν μπορούν να ασκήσει αυτό το πολιτικό προσωπικό και δεν μπορεί να ασκήσει και η αστική τάξη τούτης εδώ της χώρας. Μάλιστα. Σημαίνει δηλαδή μια πολιτική την οποία μπορεί να ασκήσει μόνο ο λαός παίρνοντας την εξουσία στα χέρια του. Μάλιστα. Κύριε Μπεκιάρη, κύριε Αρσένη, να σας ευχαριστήσω και τους δύο πάρα πολύ. Καλή προσωπική επιτυχία και στις προσπάθειές σας. Απλά δεν συζητήσαμε καθόλου τα προβλήματα της Δυτικής Αθήνας, τι γίνεται με το Χιτά Φυλής και όλα αυτά που οργανώνονται για το πώς θα οδηγηθούμε στην καύση με πλέον πρωτοβλήματα στην υγεία, τι γίνεται με τη μεταφερόμενη ρήπανση από το Θριάσιο, τι γίνεται με το Πάρκο Τρίτσι, τι γίνεται με
την Μητρόπολη Λαμίας που διεκδικεί 35 πάρκα και δημόσιους χώρους. Ελπίζω να έχουμε μια άλλη ευκαιρία να συζητήσουμε όλα αυτά. Έχουμε ένα δελτίο ειδήσεων, καταλαβαίνετε, είναι σφιχτό. Ούτως ή άλλως εσείς έχετε και μια πορεία στον οικολογικό χώρο, οπότε δεσμεύομαι ότι θα την κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Γεια σας, καλό σας βράδυ. Πάρα πολύ.